εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα ξεκινάει ένα vlog. Θα σας πάρω στην ημέρα μου σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε πάρτι για τα γενέθλιά μου. Θα τα κάνω μία μέρα νωρίτερα. Κανονικά τα γενέθλιά μου είναι 12 Ιουνίου Κυριακή, αλλά εμείς θα τα κάνουμε σήμερα 11 Σάββατο. Οπότε θα φτιάξουμε διάφορα πραγματάκια και θα σας δείξω. Οπότε μείνετε σε αυτό το βίντεο για να δείτε πώς θα περάσω τα γενέθλιά μου. Θα έρθει η κουμπάρα μου λογικά και θα είμαστε γενικά έτσι συγγενείς εδώ πέρα οικογενειακά στο σπίτι με μουσικούλα. Θα κάνουμε μερικές πιτούλες, οπότε θα σας δείξω τα πάντα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe σε αυτό το κανάλι, γιατί ανεβάζουμε κάθε Σάββατο στις 3. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Η ώρα πάει 2 και κάτι και σε λιγάκι θα φάμε και λούστηκα εγώ λιγάκι. Πάμε και για ένα γρήγορο skin care πριν κάνω το μακιγιάζ των γενεθλίων μου. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ από Le Rose Posay από τη σειρά Έφακλα. Το χρησιμοποιώ χρόνια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην επιδερμίδα μου γενικά. Σας το δείχνω σε κάθε μου βίντεο. Παντού να στολπίσεις τις γνώσεις το φως
Και όλοι να λένε να μία σοφός. Ευχή, 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 μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, μόλις ξύπνησα. Πάει 11 παράλληλα, έχω ξυπνήσει τις 10.30, οπότε μέχρι να κάνω την πρωινή ρουτίνα και όλα αυτά. Πέρασε η ώρα, οπότε ήρθα έξω να κάνω ένα καφεδάκι, να κάτσουμε στο μπαλκόνι. Σήμερα ήταν μια χαλαρή ημέρα για την γυναικεία μου. Θα φάμε το μεσημέρι, θα φάμε λίγο γλυκάκι. Το γλυκό που σας έδειξα είναι μιλφέι με μίξη άλλη μία σαντιγή. Πάρα πολύ ωραίο έγινε και είχαμε και κεντέφι που τρελαίνει φου και μιλφέι, όπως είπα. Τέλεια, χθες ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν οικογενειακά, κόψαμε τούρτα, θα σας κλείνω για την ώρα και θα τα πούμε στη συνέχεια. Μεσημεριανό μας κοτοπουλάκι στο φούρνο με πατατούλες λεμονάτες και θα κάτσουμε να ξεκουραστούμε τώρα. Θα δούμε λίγη τηλεόραση στο σαλόνι και το απόγευμα, αν δεν βρέχει γιατί άρχισε να βρέχει, θα πάμε βόλτα για καφέ λογικά. Αυτά, χαλαρή ημέρα, Κυριακή σήμερα, οπότε θα κάτσουμε σπίτι, με τα οικογενειακά πάλι θα κάτσουμε έτσι να πιούμε κάτι, να φάμε κάτι στο σπίτι, αυτά. Θα τα πούμε μετά. 12 Ιουνίου σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μου στείλατε και πραγματικά με ευγνώμη σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και σας ό,τι μα ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και να πραγματοποιήσετε κάθε σας ευχή. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια και θα σας πάρω μαζί μου σε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, hello και πάλι, μόλις βγήκαμε έξω, ετοιμάστηκα όπως είδατε, δεν σας έδειξα διαδικασία γιατί σας έδειξα χθες πως βάφτηκα, απλά έβαλα άλλες αποχρώσεις, έβαλα πιο καφετίες αποχρώσεις, τα νύχια μου είναι σε χάλια κατάσταση γιατί έπλυνα πιάτα και τέτοια, οπότε έχει φύγει το χρωματάκι τους, είναι κανονικό μανό
και έβαλα και αυτό εδώ το χρώμα στα χείλη μου, όπως εχθές, και έβαλα και gloss. Γενικά έκανα έτσι ένα make-up πιο έτσι φυσικό. Εν τω μεταξύ, μόλις θυμήθηκα ότι ξέχασα να βάλω και μάσκαρα, ήθελα να βάλω, αλλά βιαζόμουν και δεν έβαλα. Κάνει και σκιά από το αυτοκίνητο. Οπότε θα πάμε για καφεδάκι. Είμαστε κοντά στο Νέστο, στο Ξώτες. Οπότε θα πάμε για καφέ στο Expressionist, που έχει ανοίξει εδώ και λίγο καιρό. Οπότε θα πάμε να κάτσουμε εκεί πέρα. Έχω βάλει και το φορεματάκι μου, το ζητήσατε στα σχόλια να το δείτε φορεμένο, οπότε θα σας κάνω ένα πλάνο για να το δείτε καλύτερα, και θα προσπαθήσω να βγάλω και φωτογραφίες για να το δείτε και να ανεβάσω και στο Instagram. Οπότε κλειδίστε με στο Instagram Athenas Beauty, κάτω παύλα λέγομαι εκεί πέρα. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μου κλειδίσετε. Και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, έχει ήλιο, ευτυχώς σταμάτησε να βρέχει, γιατί είχαμε απελπιστεί λίγο, γιατί θέλαμε να βγούμε έξω να πάμε μια βόλτα. Οπότε ο καιρός έφτιαξε και ελπίζω να μην χαλάσει για τις επόμενες ώρες που θα είμαστε έξω. Αυτά λοιπόν. Και επισήμως γίνομαι 26, έχω γίνει ήδη 26. Ταραμ! Για πες από μια ευχή για τα γενέθλιά μου. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή. Να έχεις στόχους στη ζωή σου και να τους πετυχαίνεις. Αυτά. Αυτά. Εδώ σας δείχνω το φόρμα, το οποίο νιώθω τόσο άνετα και τόσο όμορφα με τον εαυτό μου και το σώμα μου φορώντας αυτό το φόρεμα. Ένιωθα το πόσο ωραία νιώθω το να έχω αυτό το σώμα, γιατί τόσα χρόνια δεν ένιωθα και τόσο ο εαυτός μου και δεν ένιωθα τόσο άνετα με το σώμα μου. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι να αγαπάτε το σώμα σας, τον εαυτό σας για αυτό που είναι, να μην ακούτε κανέναν, να φοράτε ό,τι μα ό,τι θέλετε, ό,τι σας κάνει να νιώσετε όμορφα και χαρούμενοι μέσα σε αυτό. Οπότε να μην ακούτε κανέναν και να κάνετε αυτό που σας αρέσει και αυτό που αγαπάτε πραγματικά. Σας φιλώ! Και επιστροφή στο σπίτι, ήρθαμε στο σπίτι μας. Περάσαμε πραγματικά φανταστικά στα γενέθλια. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Δεν σας έδειξα πάρα πολλά πλάνα, γιατί πολλά άτομα δεν θέλουν να φανούν στο YouTube και να τους δείξω γενικά, οπότε το σέβομαι αυτό και δεν τους δείχνω. Οπότε ναι, ελπίζω να καταλάβατε πώς πέρασα. Προσπάθησα να σας δείξω κάποια πραγματάκια όσο μπόρεσα. Αυτά, το χάρηκα πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Στην τούρτα κανονικά έπρεπε να βάλουμε 26 αντί για 25, γιατί πέρσι έκλεινε το 24 και έμπαινα στα 25. Οπότε τώρα είμαι 26. Και έπρεπε να βάλουμε τα κεράκια 26. Δεν πειράζει όμως. Άνοιξα την κάμερα για να κλείσω κάπου εδώ αυτό το βιντεάκι, το vlog των γενεθλίων, για να ανέβει το Σάββατο, γιατί θα το βλέπετε ήδη εσείς. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλες σας τις ευχές. Και εδώ στο YouTube και στο Instagram μου στείλατε
πάρα πολλά άτομα για χρόνια πολλά. Εύχομαι να πραγματοποιήσετε κάθε στόχο και κάθε όνειρο που έχετε βάλει στη ζωή σας. Σας εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, ευτυχία και αγάπη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και να το χαρήκατε. Γενικά θέλω όταν βλέπετε το βίντεο μου να παίρνετε κάτι θετικό από αυτό και να νιώθετε όμορφα. Οπότε θα τα πούμε, περιμένω τα σχόλιά σας. Φιλάκια πολλά!